Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, συζητάμε σήμερα το νομοσχέδιο για το Εθνικό Μητρό Φορτοεκφορτωτών και το Εθνικό Μητρό Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας. Έχει γίνει μία αρκετά αναλυτική συζήτηση στις επιτροπές για το νομοσχέδιο αυτό. Νομίζω είχε ενδιαφέρον και από την πλευρά μας κάναμε και τις αναγκαίες διορθώσεις και στην ακρόαση των φορέων με τις παρατηρήσεις που έγιναν από την Ομοσπονδία και τις ενσωματώσαμε σχεδόν όλες τις παρατηρήσεις τους. Θα μου επιτρέψετε τα δύο λόγια, όπως έκαναν και οι συγγητές, εκτός του νομοσχεδίου και μετά κάποιες κουβέντες για το νομοσχέδιο. Δεν θα ήθελα να παραβιάζω την κοινοβουλευτική διαδικασία όταν συζητείτε ένα νομοσχέδιο, αλλά δεν γίνεται να μένουν και κάποια πράγματα αναπάντητα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ακούσαμε τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τη συζήτηση του νομοσχεδίου να κάνει μια συνολική τοποθέτηση για την εργασιακή κατάσταση στη χώρα, κατηγορώντας τη συγκυβέρνηση ότι επί των δικών της ημερών διαλύθηκαν οι εργασιακές σχέσεις, ελαστικοποιήθηκε όλο το πλαίσιο προστασίας της εργασίας, υποβαθμίστηκε όλο το συνταξιοδοτικό σύστημα, εκτινάχθηκε η ανεργία, διωγγώθηκαν οι ελαστικοποιημένες σχέσεις εργασίας, η εκπεριτροπή στη εργασία, η μερική απασχόληση κλπ. Νομίζω ότι, κύριε εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, μπερδεύεστε. Το νομοθετικό πλαίσιο που απορρίθμιζε και ελαστικοποιούσε τις εργασιακές σχέσεις ήταν αυτό που υιοθετήθηκε την περίοδο 2010 με 2015. Η πράξη Υπουργικού Συμβουλίου του 2012 ήταν αυτή η οποία έδωσε το τελικό χτύπημα στο θεσμό των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ένα θεσμό που επί μήνες αυτή η κυβέρνηση διαπραγματεύεται για να μπορέσει να αποκαταστήσει. Δεν ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ η οποία νομιμοποίησε τις ενώσεις προσώπων να κάνουν εικονικές διαπραγματεύσεις με τους εργοδότες στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Δεν ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε οριζόντιες μειώσεις στον κατώτατο μισθό 22% και 32% για τους νέους κάτω των 25 ετών. Δεν ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που κατήργησε την επεκτασιμότητα των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων και τώρα διαπραγματεύεται επί μήνες για να την αποκαταστήσει. Δεν ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που κατήργησε την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης όταν σειραίουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας και υπήρχε επί χρόνια, κατακτήθηκε από τους εργαζόμενους προς όφελος των εργαζομένων. Δεν ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που εκτείναξε την ανεργία από το 10 στο 27%. Είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ η οποία τη μείωσε κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες και πάλι διευκρινίζει ότι αυτός δεν είναι λόγος για να επιχαίρουμε. Δεν ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ η οποία εκτείναξε τις ελαστικοποιημένες σχέσεις εργασίας και τα στοιχεία δεν σας βοηθούν. Η μερική απασχόληση και η εκπεριτροπής απασχόληση εκτινάχθηκε κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες από τον Ιούλιο του 2013 στον Ιούλιο του 2014. Κατά την περίοδο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε, ναι, αύξηση 2%, αλλά νομίζω ότι η δομική μεταβολή, η μεταλλαγή συμβαίνει όταν υπάρχει μια αλλαγή 20 ποσοστιαίων μονάδων και όχι όταν υπάρχει μια αλλαγή 2 ποσοστιαίων μονάδων. Εμείς καταφέραμε να τη συγκρατήσουμε και πάλι διευκρινίζουμε ότι αυτός δεν είναι σε καμία περίπτωση λόγος για να επιχαίρουμε. Εσείς αντιθέτως στην περίοδο του 2014 κάνατε λόγο για success story και εμείς λέμε ότι κάνουμε μια χρονιά σταθεροποίησης. Το 2016. Η φρασιολογία μας είναι μια χρονιά σταθεροποίησης. Όταν καταγράφονται 136.000 θέσεις στο εργάνι, όταν η ανεργία πέφτει κατά 3 με 4 ποσοστιαίες μονάδες, όταν η μερική απασχόληση και η εκπεριτροπής απασχόληση παραμένει σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα, αλλά μπαίνει ένα φρένο όταν διαπραγματευόμαστε για να αποκαταστήσουμε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει τι συνέβη, τι συμβαίνει και τι προσπαθούμε να κάνουμε. Επαναλαμβάνω ότι σε καμία περίπτωση δεν θα ακούσετε από μένα ή από το Υπουργείο, από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας, να κάνουν μεγάλες δηλώσεις για την κατάσταση στην αγορά εργασίας, η οποία είναι δραματική και την οποία παλεύουμε καθημερινά για να την αποκαταστήσουμε. Γι' αυτό και δίνουμε και μεγάλες δυνάμεις στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για να μπορέσει μαζί με την αποκατάσταση του θεσμικού πλαισίου που ελπίζουμε σύντομα να επιτύχουμε να βάλει και ένα τέλος στην εργοδοτική αυθαιρεσία που βρήκε γόνιμο έδαφος όλο αυτό το διάστημα να καλλιεργηθεί και να οδηγηθούμε στα φαινόμενα, αυτά τα απαράδεκτα φαινόμενα που παρακολουθούμε καθημερινά είτε σε σχέση με το πώς καταβάλλονται οι μισθοί, αν καταβάλλονται οι μισθοί, με τον τρόπο που δίνονται τα δώρα ή δεν δίνονται τα δώρα, με
με τον τρόπο που εκβιάζονται οι εργαζόμενοι για να υπογράφουν ατομικές συμβάσεις εργασίας με χείριστους όρους. Θα περάσω στο νομοσχέδιο για το Εθνικό Μητρόφορο των Εκφορτωτών. Το πρώτο μέρος, το δεύτερο μέρος το εισηγήθηκε η κυρία Φωτίου. Με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 ρυθμίζεται εκ νέου το θεσμικό πλαίσιο του Εθνικού Μητρόφορου των Εκφορτωτών. Οι ρυθμίσεις έγιναν γιατί υπήρχαν δυσλειτουργίες κατά την εφαρμογή του νόμου 4093 του 12 σε επίπεδο διαδικασίας αλλά και σε επίπεδο ουσίας. Κεντρικός στόχος της ρύθμισης είναι η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και ιδίως η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στις φόρτο-εκφορτωτικές εργασίες και κυρίως στις περισσότερο επικίνδυνες εργασίες, αυτές που εντάσσονται στο Μητρό Β, εκεί που κανείς δηλαδή πρέπει να εγγραφεί στο Μητρό Β για να τις εκτελέσει. Με τις προτινόμενες διατάξεις επανακαθορίζεται με ορθολογικό και απλό τρόπο η διαδικασία εγγραφής στο Μητρό, καταργούνται ρυθμίσεις οι οποίες δημιουργούσαν τις λειτουργίες και ερμηνευτικές συγχύσεις και εξειδικεύεται η διαδικασία εγγραφής στο Μητρό, ώστε πλέον να μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικό τρόπο προς διευκόλυνση των εργαζομένων. Δύο-τρεις ουσιαστικές διευκρινήσεις. Ο νόμος 4093 του 12 προέβλεπε ένα ενιαίο Μητρό Φόρτο Εκφορτωτών και για την ξηρά και για τα λιμάνια. Αυτό δεν συμβαίνει στις διεθνείς πρακτικές. Το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει μεν ενιαίο Μητρό Α, ωστόσο εισάγει διάκριση στο επίπεδο Β, δηλαδή στις δύσκολες, στις επικίνδυνες εργασίες για ξηρά και λιμάνια. Παράλληλα, η μετάπτωση στο Μητρό Β, ενώ μέχρι σήμερα συνέβαινε μόνο με κατάρτιση, τώρα πλέον γίνεται μετά και από τα αιτήματα των εργαζομένων, γίνεται και κυρίως μέσω της εμπειρίας. Δηλαδή, χρειάζεται κανείς να έχει πρακτική εμπειρία για να μπορέσει να περάσει στο Μητρό Β. Επειδή πολλές φορές στις συζητήσεις και στις επιτροπές οι βουλευτές έλεγαν ότι δεν είναι σαφές ακριβώς πώς περνάει κανείς στο Μητρό Β, νομίζω πως είναι αρκετά σαφής η διαδικασία. Στο άρθρο 2 περιγράφεται παράγραφος 5, ότι για να εγγραφεί κανείς στο Μητρό Β στην περίπτωση των λιμανιών χρειάζεται 180 ένσημα ή 90 ένσημα και την πιστοποίηση των δεξιοτήτων, ενώ για να εγγραφεί στο Μητρό Β στην περίπτωση της ξηράς χρειάζεται 80 ένσημα ή 40 ένσημα και την πιστοποίηση των δεξιοτήτων. Ένσημα τα οποία έχει αποκτήσει κατά τη διάρκεια της δουλειάς του στις απλές φορτοεκφορτωτικές εργασίες, αυτές που για τα λιμάνια χρειάζεται το Μητρό Α. Το νέο πλαίσιο δεν καταργεί τα προγράμματα εκπαίδευσης, όμως προβλέπει αυτό το συνδυασμό αφενός για την αναγκαία πρακτική εμπειρία, αφετέρου για να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι που δεν θα περάσουν από αυτά τα προγράμματα κατάρτισης, τα οποία ούτως ή άλλως δεν λειτουργήσαν και στο παρελθόν, και θέτει ένα σχετικά αυστηρό πλαίσιο εκτέλεσης επικίνδυνων φορτοεκφορτωτικών εργασιών με γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομένων. Νομίζω πως σε γενικές γραμμές υπήρχε από τα περισσότερα κόμματα μία συνένεση για αυτό το κεφάλαιο του νομοσχεδίου. Να πω και δύο κουβέντες για τις τροπολογίες. Να καταθέσω μία νομοτεχνική βελτίωση στο σχέδιο νόμου. Ουσιαστικά, στην παράγραφο 2 του άρθρου 4, είναι εξουσιοδοτική για έκδοση υπουργικής απόφασης μόνο προς τον Υπουργό Εργασίας, προστίθεται και προς τον Υπουργό Οικονομικών, γίνεται δηλαδή κοινή υπουργική απόφαση, εξουσιοδοτική για κοινή υπουργική απόφαση. Η δεύτερη τροπολογία την οποία εγώ πρέπει να σας περιγράψω και να εισηγηθώ είναι η τροπολογία αυτή η οποία έρχεται από το Υπουργείο μας και αφορά την νομιμότητα των δαπανών επιχορήγησης του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης και την νομιμότητα των δαπανών επιχορήγησης του ΟΓΑ και ΝΑΤ. Να διευκρινίσω εδώ ότι η τροπολογία αυτή είναι για καθαρά τεχνικούς λόγους, δεν επέρχεται καμία ουσιαστική μεταβολή. Η χρηματοδότηση δηλαδή του ΕΦΚΑ και του ΟΓΑ και ΝΑΤ, των ΟΓΑ και ΝΑΤ για τις μη ασφαλιστικές αρμοδιότητες προβλέπεται ήδη στο 4387 του 16, τον ασφαλιστικό νόμο, προβλέπεται ήδη στο άρθρο 2, παράγραφος 2 για την χρηματοδότηση της Εθνικής Σύνταξης και στο άρθρο 2, παράγραφος 5 για την εγγυητική υποχρέωση του κράτους προς το ασφαλιστικό σύστημα. Εδώ κάνουμε απλώς μία τεχνική διευκρίνηση, γιατί ο νόμος περί δημοσίου λογιστικού προβλέπει ότι πρέπει να υπάρχει ρητή διάταξη του νόμου για οποιαδήποτε δημόσια δαπάνη. Πρέπει δηλαδή να προβλέπεται ρητά η κρατική επιχορήγηση και ήταν αναγκαίο να γίνει αυτή η αποτύπωση και στο νόμο μέσω αυτής της τροπολογίας που κάνουμε.
Γίνονται δεκτές οι υπουργικές τροπολογίες που έχουν κατατεθεί για τα σχολικά γεύματα, για τους πυροσβέστες ΕΦΚΑ και ΝΑΤ και ΟΓΑΣΑ στην εισηγήθηκα εγώ και για την ηλεκτρική ενέργεια ο κύριος Σταθάκης που ήταν προηγούμενα εδώ. Για τις βουλευτικές τροπολογίες θα τοποθετηθώ ξανά στο τέλος. Νομίζω πως αυτά είχα σε γενικές γραμμές να πω αυτή τη στιγμή και δεν χρησιμοποίησα και όλο το χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ.